Νέα κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης των τριών νεκρών παιδιών στην Πάτρα που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο προστίθενται καθημερινά. Την υπόθεση χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολη ο γνωστός αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος από την Κρήτη όπου βρέθηκε. Ο ίδιος περιέγραψε το κλειδί της υπόθεσης, το οποίο, όπως είπε, θα σηματοδοτήσει εξελίξεις. Θεωρώ ότι, όπως θα γράψουμε και στο Βήμα στην Κυριακή, κριτήριο είναι το να βρεθεί, αν όχι έπαση από αυτό το πρόβλημα, στο φυσικό βηματοδότη της καρδιάς η ήριδα, γιατί αυτό θα σταλούν τα πλακίδια στην Αθήνα για να δουν αν πράγματι στέκει αυτό, το οποίο είναι το κλειδί της υπόθεσης για να καταλάβουμε τα παιδιά είχαν τελικά κάποιο πρόβλημα υγείας ή δολοφονήθηκαν όπως φαίνεται να δολοφονήθηκε σύμφωνα με το κατηγορητήριο με την κεταμίνη και η Τζορτζίνα. Τις δυσκολίες της υπόθεσης που την καθιστούν τόσο σύνθετη περιέγραψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Μιλούν ότι είναι πολύ δύσκολη η διαλεύκανση της υπόθεσης. Είναι ένα σύνθετο διαδικαστικό ζήτημα, διότι δεν είναι κάτι που συνέβη πριν από μερικές ημέρες και το έχουν νοπό και μπορούν εύκολα να το εξετάσουν. Και πρέπει να βρουν ακριβώς τα αίτια, γιατί υπάρχουν και κάποιες δεσμευτικές ετεροδικαστικές εξετάσεις, τις οποίες πρέπει να τις ξεπεράσουν, να ξεκινήσουν από το μηδέν. Ο γνωστός αστυνομικός συντάκτης, που είχε προχωρήσει σε αλλεπάλληλες αποκαλύψεις για την υπόθεση που μονοπόλησε το ενδιαφέρον, ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν μια σειρά από καταγγελίες για την ύποπτη συμπεριφορά της μητέρας, η οποία μάλιστα στη συνέχεια κατηγορήθηκε για τη δηλητηρίαση της ίδιας της κόρης Τζορτζίνας με κεταμίνη. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες από γιατρούς. Όχι μόνο για τις συνθήκες θανάτου της Τζορτζίνας, αλλά και γιατί επέστη την περσινή ανακοπή, όντας υγιέστατη μέχρι τότε, που συνδέονται με την διάσταση στο ζεύγος Πισπυρίγκου Καλαθάκη. Υπάρχουν αναφορές από 4-5 γιατρούς ότι η μητέρα ήταν αδιάφορη εκείνες τις στιγμές, ότι πάθαινε περίεργα επεισόδια όταν δεν ήταν παρόντες οι γιατροί, ότι ζητούσε σε όλα τα νοσοκομεία να μάθει αν ήταν κάμερες και κάποια τέτοιου είδους περίεργα συμβάντα, με το δεδομένο βεβαίως ότι η Τζορτζίνα, όταν εξετάστηκε από ιστοπαθολόγους μετά το θάνατό της δυστυχώς, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. Σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας, έχουν βρεθεί ίχνη ύποπτης ουσίας και στις τοξικολογικές εξετάσεις της Μαλένας, το κοριτσάκι που έφυγε πρώτο από τη ζωή το 2019. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι η ουσία δεν ήταν ανάμεσα στα φάρμακα που έπαιρνε το κοριτσάκι, το οποίο είχε διαγνωστεί με λευχαιμία. Για το θέμα δήλωσε άγνοια ο δικηγόρος της 33χρονης κατηγορούμενης Όθωνας Παπαδόπουλος.